όλη την αλήθεια, αλλά και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το μισθολογικό πρόβλημα που προέκυψε στην ΔΕΙΑΚ, αποκαλύπτουν σήμερα στο ένα channel ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Χρήστος Τσοχαταρίδης, και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην ΔΕΙΑΚ, Κώστας Χαδογλίδης. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε εμείς και προσπαθήσαμε να το περάσουμε στην κοινωνία είναι ότι αυτή τη στιγμή εντάσσοντάς μας εμάς υπό το καθεστώς του δημοσίου και του ενιαίου, δεν θα μπορεί να λειτουργεί επιχείρηση. Βασικός κανόνας και προσπάθεια δικιά μας είναι να λειτουργήσει επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή απαγορεύει Σαββατοκύριακα ο νόμος αυτός που πάει να μας εντάξουν του δημοσίου, ότι Παρασκευή 2,5 ώρα κλείνουμε το μαγαζί και ό,τι μεσολαβήσει δεν μπορούμε να το κάνουμε. Απαγορεύονται οι επιφυλακές. Οι υπερορίες πλέον και αυτές οι περιορισμένες υπερορίες ανταμείβονται με 2 ευρώ. Θα αφήσει κάποιος την Κυριακή του, το μπάνιο, οτιδήποτε, για να πάει να κλείσει μια βάνα μιας ώρας, αλλά θα κάψει 7 ευρώ βενζίνη για να φτάσει μέχρι την υπηρεσία. Κάποιοι έρχονται από τα χωριά για να πάει να κλείσει μια βάνα. Ουσιαστικά όμως η εφαρμογή στα μισθολογικά μας θέματα δημιουργεί και το εξής παράλογο για μας, που ούτε ο Επίτροπος το προσέχει ούτε κανένας άλλος, ότι ξεκινάμε με το ίδιο μισθολόγιο και οι ασφαλιστικές φορές, επειδή εμείς επικαλούμαστε και είμαστε ιδιωτικός τομέας, είναι 25%, ενώ στο δημόσιο είναι 5%. Που σημαίνει, αν ξεκινάει κάποιος με ένα μισθό, λέω, 800 ευρώ, στο δημόσιο εμείς πρέπει να πάμε 600. Και λέμε, γιατί να μην γίνει, αφού μας θεωρούν δημόσιο, γιατί δεν κοιτάνε και τις ασφαλιστικές εισφορές? Γιατί δεν βλέπουν ότι υπάρχει ο νόμος 1069, όπου λειτουργούν οι ΔΕΙΑ, και πρέπει. Σας κρατάνε εσάς το 25% γιατί θεωρείστε ιδιωτικός τομέας. Ιδιωτικού δικαίου. Ναι. Ενώ είστε δημόσιο. Ενώ μας θεωρούν δημόσιο. Είναι 5%. Έτσι ακριβώς. Εμείς τώρα τι λέμε? Αυτή τη στιγμή προσπαθεί και εφαρμόζεται σε εμάς ένα παράλογο. Όλα τα στραβά του δημοσίου και όλα τα στραβά του ιδιωτικού τομέα ως προς τις αποδοχές στις ασφαλιστικές εισφορές είναι εναντίον μας. Κοιτάνε μόνο τι βολεύει. Ουσιαστικά όμως το κυριότερο είναι ότι οι ΔΕΙΑ λειτουργούν ανταποδοτικά. Εμάς μας πληρώνει η κοινωνία. Άρα δεν επιβαρύνουμε καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν πληρωνόμαστε καν από το κράτος εμείς. Από τις δικές μας μειώσεις, το κράτος έχει χάσει ασφάλιση. Εσείς πληρώνεστε από την εταιρεία. Ακριβώς, από τα έσοδα. Από τα έσοδα της εταιρείας. Έτσι ακριβώς. Είναι σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και το κυριότερο. Αλλά θεωρείστε δημόσιο. Και σας επιβάλλουν νέα μισθολόγια για να το δώσουν. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Στο Καράολμαν είχαν πέσει λίματα. Σαββατοκύριακο, αν γίνει αυτό το πράγμα, εμείς απαγορεύεται να είμαστε επιφυλακοί, να παρέμβουμε. Γιατί δεν χρειάζεται εκεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να παρέμβει ένα άτομο. Πρέπει να πέσει σύσσωμη. Όταν κάποιος δεν είναι επιφυλακή, σημαίνει ότι μπορεί να πάει και στη Θάσο, αν είναι καλοκαίρι, μπορεί να πάει και στη Χαλκιδική, μπορεί να πάει και στη Σέρρος, οπουδήποτε. Άρα. Δεν είναι κοντά στα όρια ότι αν κάτι μεσολαβήσει μέσα σε 20 λεπτά, ένα τέταρτο, να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Απαγορεύεται να είμαστε επιφυλακοί. Αλλά όταν θα έρθει ο εισαγγελέας να ψάξει γιατί πέσανε τα λίματα κάπου, πρέπει να λογοδοτήσουμε γιατί ο νόμος μας απαγορεύει να είμαστε επιφυλακοί για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά γι' αυτό έχουμε. Έχουμε προσφύγει. Έχουν προσφύγει σε πάνω από 30 υποθέσεις, είναι 73 ΔΕΙΑ πανελλαδικά, πάνω από 30 υποθέσεις έχουν εκδικαστεί σε επίπεδο προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών μέτρων, αλλά και πρωτόδικα, έχουν δικαιωθεί όλες οι υποθέσεις και εμείς ζητούσαμε το αυτονόητο. Πήραμε να εφαρμόσουμε κάτι, εδώ μια απόφαση, γιατί αυτό το παρότρινε και η Ένωση των Δημάρχων, η ΕΔΕΙΑ. Έλεγε, κύριοι, μην το κάνετε. Καριδώνονται οι επιχειρήσεις, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είμαστε μια επιχείρηση που πρέπει να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, 31 μέρες το χρόνο. Είναι ζήτημα εφαρμογής της νομιμότητας. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2013 είχε πάρει μια απόφαση να γίνει η μισθοδοσία σύμφωνα με μια κατεύθυνση την οποία έδινε η ΕΔΕΙΑ, στην οποία συμφωνούσε και η ΠΟΕΔΕΙΑ, που έλεγε να γίνει η εφαρμογή του νόμου. Υπήρχε παράλληλα και μία εγκύκλωση από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία έδινε μία διαφορετική εξήγηση. Εμείς, αν το θέλετε, ήταν και μία πολιτική απόφαση αυτή η οποία πήραμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον τρόπο
που να βγαίνει η μισθοδοσία έως ότου υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία έλεγε ή το ένα να πρέπει να εφαρμοστεί ή η άλλη πλευρά. Σε αυτό είχαμε βρεθεί και σε μια συμφωνία με τους εργαζομένους και προχωρούσαμε. Φτάσαμε όμως για διαφόρους λόγους που το επιβάλλουν κάποιοι πάνω από εμάς, οι οποίοι μας λένε δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος υπολογισμού, πρέπει να πάτε σε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού, ο οποίος τι είναι, να μην βγει η μισθοδοσία με αποδοχές οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 31 Δεκάτου του 2011, παρά σε αποδοχές οι οποίες διαμορφώνονται στις 31 Δωδεκάτου, δηλαδή αυτό που έλεγε η εγκύκλιος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και είπαμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό.